Θα ήθελα να κλείσω, αγαπητοί μου, αλλά λέγοντας το διευκόν. Αλλά συνέχομαι όμως και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια ακόμη. Η σημερινή γιορτή δεν είναι μόνο μια γιορτή παγκοσμία, η οποία καλύπτει τη σωτηρία ολοκλήρου της δημιουργίας και τη σωτηρία και των αγγέλων ακόμη, αλλά έχει και ένα ειδικό χαρακτήρα. Είναι μια δική μας εθνική γιορτή. Γιορτάζουμε σήμερα την παλιγγενεσία μας την εθνική, ύστερα από 400 χρόνια δουλείας εις των τουρκικών ζυγών ελευθερώθημεν, και γιορτάζουμε αυτό ακριβώς το γεγονός της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Εμείς όμως κάναμε κατάχρηση αυτής της ελευθερίας μας, τώρα που την έχουμε, γιατί λέγει ο Απόστολος, η ελευθερία μη αφορμή της αρκεί, μη γίνει αφορμή για το κακό. Εμείς όμως την ελευθερία μας την κάναμε τώρα ένα εγχειρίδιον να στραφεί εναντίον του εαυτού της, εναντίον του εαυτού μας, και έτσι με την ίδια μας την ελευθερία να δουλώσουμε την ελευθερία μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Τι γιορτάζουμε? Την εθνική μας παλιγγενεσία. Τι υπόθεση είναι? Εθνική υπόθεση. Δηλαδή απετεινάξαμε των ζύγων ξένου κατοχικού λαού και γυρίκαμε πάλι αυτό που είμαστε πρώτοι. Όχι, λέμε. Όχι, λέμε. Δεν ήταν αποτέλεσμα μιας εθνικής παλιγγενεσίας αυτό, αλλά αποτέλεσμα μιας ταξικής παλιγγενεσίας. Ότι δηλαδή δεν έγινε μια απελευθέρωση του έθνους από εθνικής πλευράς, αλλά μια απελευθέρωση του έθνους από μια ταξική πάλι που έγινε εναντίον εκείνων που κρατούσαν. Και αυτοί που κρατούσαν ήσαν τρεις: οι Τούρκοι, οι Τσιφλικάδες και οι Κυριακοί. Αυτοί οι τρεις κρατούσαν υπόδουλο τον ελληνικό λαό. Και τώρα ο ελληνικός λαός έδωσε μία κλωτσιά, δημιούργησε το 1821, τους επέταξε όλους αυτούς, και τους τρεις, και τους Τούρκους, και τους Τσιφλικάδες, και τους Κοτσαμπάσεδες δηλαδή, και τους κληρικούς. Και έτσι το 1821 δεν παίρνει διάσταση εθνικής παλιγγενεσίας, αλλά διάσταση ταξικής παλιγγενεσίας. Το έχετε ακούσει αυτό? Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα στις 25 Μαρτίου 1983. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Αρχίζει να φεύγει μέσα από τη συνείδησή μας, από τον ορίζοντά μας των εθνικών, αυτή η αντίληψη της εορτής της 25ης Μαρτίου. Αυτό όμως είναι μια αληθινή συμφορά. Και τούτο διότι θέλουν να στραφούν κυρίως εναντίον της Εκκλησίας. Κυρίως, διότι επιτέλους Τούρκοι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Επιτέλους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν Τσιφλικάδες και Κοτσαμπάσιδες. Υπάρχουν μόνο οι κληρικοί, δηλαδή μόνο η Εκκλησία υπάρχει. Την Εκκλησία λοιπόν τώρα πρέπει να τη βγάλουμε. Πρέπει να την ξεριζώσουμε από το λαό μας, γιατί αυτή μας χαλάει τα σχέδιά μας. Και έτσι θα ακούσετε να λέγουν ότι οι κληρικοί, συμμαχίσαντες με τους Τούρκους, κρατούσαν υποδούλους τους Έλληνες. Είναι αλήθεια? Μα ποιος είναι εκείνος ο οποίος, άστατοι έχουμε τόσα παραδείγματα μέσα στη δική μας αυτή την ιστορία, την ιστορία της παλιγγενεσίας μας που ο κλήρος έλαβε τόσο μέρος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος ύψωσε την σημαία της Επαναστάσεως? Δεν ήταν ο Γερμανός, ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών? Δεν ήταν αυτός που όρκησε επί της σημαίας τους αγωνιστές να στραφούν εναντίον του τουρκικού ζυγού? Πώς λοιπόν θα ήταν δυνατόν ποτέ να υπάρχει αυτή η αντίφαση, από τη μια να θέλουμε υποδούλους τους Έλληνας για να τρώμε εμείς καλά οι κληρικοί,
και από την άλλη μεριά να ορκίζουμε τους αγωνιστάς για να ελευθερωθούμε από τι τότε, από τι. Αυτά τα αντιφατικά, αγαπητοί μου, υπάρχουν. Αν σας πούν ακόμη, αν ακούσετε ότι ναι, ναι, παρά τα αυτά υπάρχουν κληρικοί οι οποίοι αφόρησαν τον αγώνα. Είναι αλήθεια. Όπως είναι, δεν θα πω πολλά, παρά θα περιοριστώ μόνο σε ένα πρόσωπο που είναι και το κύριο πρόσωπο και ο κύριος στόχος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, τον οποίο και έχουμε και Άγιον. Και μάλιστα, αυτά που σας λέω δεν είναι καινούργια. Δεν είναι καινούργια. Δυστυχώς. Ποτέ τίποτα καινούργιο δεν γίνεται ξαφνικά. Γίνεται μία φθορά. Προ πολλών ετών, στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, μπαίνοντας μέσα, αριστερά, ήταν η σαρκοφάγος του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Κάποια φορά, προ μερικών ετών, θα είναι 20 χρόνια, λιγότερο. Γιατί την κατέβασαν εις τα υπόγεια του Μητροπολιτικού Ναού. Εμείς τα λείψανα των Αγίων τα έχουμε πάντοτε εις περίοπτο θέση, τα προσκυνούμε, αλλά και τους εθνομάρτυρες. Αν υποτιθεί ότι δεν τον δέχεστε, κύριοι, θα λέγαμε ως Άγιον, πάρτε τον ως εθνομάρτυρα. Τους στεφανώνουμε, τους τιμούμε, τους κάνουμε αδριάντες και τους επικαλούμεθα για μίμηση στη γενιά που ζούμε. Γιατί κατεβάσαμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτον στα υπόγεια του Μητροπολιτικού Ναού? Γιατί η φθορά είχε αρχίσει από πολύ πιο μπροστά. Ακούσατε τι είπα? Από πολύ πιο μπροστά είχε αρχίσει η φθορά. Γιατί, παρακαλώ, ερωτούμε? Διότι λέγει αφόρησε την φιλική εταιρεία, αφόρησε τους αγωνιστάς κλπ. Μα ο ίδιος είχε αναλάβει τον αγώνα εναντίον των Τούρκων, αλλά είχε επίσημη θέση και έπρεπε να παίξει ένα παιχνίδι. Δεν το καταλαβαίνετε, άνθρωποι, το παιχνίδι αυτό? Διότι αν πραγματικά ήταν προδότης ο Άγιος Γρηγόριος, τότε γιατί τον εκρέμασαν την ημέρα του Πάσχα οι Τούρκοι σε μία πύλη του Πατριαρχείου? Αλλά εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε ποια είναι η τύχη εκείνων που κρατούν υψηλές θέσεις και που πρέπει να παίξουν ένα ρόλο τρομερά δύσκολο. Θα φανταζόσαστε ποτέ, αγαπητοί μου, ότι ο προφήτης Ιερεμίας θα εθεωρεί το προδότης του λαού και μάλιστα σε δύσκολες ημέρες? Και όμως, αγαπητοί, εχαρακτηρίστη προδότης του λαού ο Ιερεμίας. Γιατί? Ακούστε γιατί. Όταν εχμαλωτίστηκε το Νότιο Βασίλειο, δηλαδή το βασίλειο του Ιούδα, από τον Ναβουχοδονόσορα, και εισήλθησαν εχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι, επήγε μαζί τους, όχι ως εχμάλωτος όμως, αλλά ως συνοδεύον, επήγε μαζί τους και ο Ιερεμίας, για να βοηθήσει και να παρηγορήσει το λαό με κάθε τρόπο. Και πράγματι βοήθησε και παρηγόρησε το λαό. Τι τους είπε όμως? Επειδή οι Εβραίοι είχαν προπαρασκευαστεί να κάνουν μία επανάσταση μέσα στην καρδιά της Βαβυλώνας, και τους λέγει ο Ιερεμίας, διότι το αληθινός προφήτης, ο Θεός του είπε ότι τιμωρώ το λαό μου και θα μείνουν 70 χρόνια εχμάλωτοι κάτω από τους Βαβυλωνίους. Εννοείται τμήμα των 70 ετών, γιατί το υπόλοιπο ήταν κάτω από τους Πέρσας. 70 χρόνια θα μείνουν εχμάλωτοι, διότι πρέπει να συμπληρωθούν οι αργίες και τα Σάββατα που δούλευαν μέσα σε αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που πήραν τον νόμο και δούλευαν. Λοιπόν, 70 χρόνια μαζεύονται όλα αυτά και πρέπει να ξεκουραστεί τώρα και η γη μου που τη δούλευαν στις αργίες μου. Ήταν λοιπόν θέλημα του Θεού η αιχμαλωσία των 70 ετών. Και λέγει τώρα ο Ιερεμίας στο λαό, μη ξεσηκώνετε επανάσταση, θα πνιγεί στο αίμα, θα χάσετε. Αντιθέτως, σας συνιστώ να φυτέψετε δέντρα, διότι θα φάτε εσείς, θα φάνε τα παιδιά σας, θα φάνε και τα εγγόνια σας από τα δέντρα που θα φυτέψετε. Σε ξένη χώρα, εχμάλωτος, να λες εσύ, πνευματικός αρχηγός, μη κάνετε καμία επανάσταση, αλλά αντιθέτως φυτέψατε και δέντρα για να φάτε από τα δέντρα, πώς θα εφέρετε αυτό που εφάνει? Εχαρακτηρίστη ο προφήτης Ιερεμίας προδότης του λαού.
και κινδύνευσε να θανατωθεί από τους Εβραίους. Τελικά βέβαια και θανατώθηκε, όχι τότε, σε άλλη περίπτωση. Όταν έφευγαν μια άλλη ομάδα, τα γύρισε πίσω και έφευγαν πάλι συνοδεύον ο προφήτης αυτούς που έφευγαν, γιατί επανεστάτησαν στα Ιεροσόλυμα, παρά την προτροπή να μην επαναστατήσουν, και φεύγουν δρομαίοι από τα Ιεροσόλυμα για να μην έρθει ο Ναβουχοδονόσορ και πάνε για την Αίγυπτο. Και εκεί του συνοδεύει και εκεί χάθηκαν τα ίχνη του προφήτου. Φαίνεται ότι τον εθανάτωσαν τον προφήτη Ιερεμία. Δεν την γλίτωσε δηλαδή. Και όμως αγαπητοί μου, ήταν προδότης ο προφήτης Ιερεμίας. Είχε ηγετικών ρόλων, σπουδαίων ρόλων. Έτσι ένας ο οποίος είναι ηγέτης μοιάζει πολλές φορές στα μάτια των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ή δεν ξέρουν ότι μπορεί να είναι και προδότης ακόμα. Έτσι χαρακτηρίστηκε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος. Αλλά ευτυχώς όμως από το μαρτύριό του επισφραγίζει το αντίθετο από ό,τι εκείνο το οποίο υποστηρίζουν εκείνοι που υποστηρίζουν. Αν ρωτήσετε γιατί όλα αυτά, γιατί υπάρχει αυτή η διαστροφή της ιστορίας και γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε ότι είναι μία επανάσταση ταξική και όχι εθνική, σας απαντώ. Είναι πολύ απλό. Κατά τη θεωρία του διαλεκτικού ηλισμού και του ιστορικού ηλισμού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πάλη των γεγονότων ή μία πάλη των τάξεων για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Συνεπώς, ιστορικώς ερμηνεύοντες κατά υλιστικών τρόπων τα γεγονότα μέσα στην ιστορία, μία επανάσταση χαρακτηρίζεται, πώς χαρακτηρίζεται, μία επανάσταση χαρακτηρίζεται ότι είναι αποτέλεσμα μιας πάλης. Γιατί αυτό θα πει διαλεκτική των γεγονότων ή διαλεκτική των φαινομένων. Μία διαλεκτική των φαινομένων. Και συνεπώς, αφού είναι μία διαλεκτική των φαινομένων, μία επανάσταση δεν είναι παρά αυτό και μόνο, τίποτε άλλο. Άρα λοιπόν, και ερμηνεύεται υλιστικά. Συμπέρασμα. Αν μιλάμε για μία ταξική επανάσταση, το κίνητρό της, πάντοτε κατά των διαλεκτικών υλισμών και των ιστορικών υλισμών, θα καταλαβαίνετε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επανάσταση των στομαχιών και των εντέρων. Διότι στην τελευταία ανάλυση γιατί γίνεται μια ταξική επανάσταση? Γιατί τρως εσύ και δεν τρώω εγώ? Γιατί έχεις εσύ και δεν έχω εγώ? Είχαμε κάποτε στην Κηφισιά έναν ψυχοπαθή, Μακαρίτης τώρα, τον πήραζαν όλοι, ταλέπορος ήταν. Και έλεγε το εξής ο ταλέπορος αυτός, ο Μπανάνης, έτσι τον έλεγε: τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ, σήκω εσύ να κάτσω εγώ. Αυτό έλεγε ο ταλέπρος ο ψυχοπαθής εκείνος. Αυτό λένε και σήμερα. Τι είσαι εσύ και τι είμαι εγώ, σήκω εσύ να κάτσω εγώ. Α, ώστε λοιπόν δεν είναι απλώς να καθίσουμε δίπλα-δίπλα στην ίδια θέση. Όχι, θα σηκωθείς εσύ να καθίσω εγώ. Θα μείνεις εσύ μυστικός για να φάγω εγώ. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Αλλά εν διάθετη περιπτώσει, όπως και αν είναι το πράγμα, τι είναι μια ταξική πάλη? Μια ταξική πάλη έχει σαν ιδανικό της το στομάχι και τα έντερα. Διότι είναι τι θα φάω και τι θα πιω. Άωστε λοιπόν κατεβάζουμε την εθνική μας επανάσταση στο επίπεδο των εντέρων και του στομαχιού. Δεν είναι λοιπόν η επανάσταση του 1821 μια επανάσταση με ανώτερα ιδανικά, που είναι το ιδανικό της ελευθερίας, της πίστεως, της θρησκείας, της οικογενείας? Όταν γίνεται το παιδομάζωμα και σου μαζεύουν το παιδί και στο παίρνουν και στο κάνουν γενίτσαρο και όλα αυτά, και ξεσηκώνεσαι εσύ ο Έλληνας και πολεμάς ακριβώς για να περισσώσεις μια κατάσταση με ιδανικά. Με ιδανικά. Θα κατεβάσω τώρα, θα βγάλω τα ιδανικά αυτά και θα κατεβάσω την υπόθεση της επαναστάσεως στο επίπεδο των γαστρικών. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε υποτιμήσει φοβερά την επανάσταση του 1821. Ανανεστήνεται αυτή τη στιγμή ο Μακρυγιάννης και ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι αγωνιστές και τους ρωτούσαμε: ελάτε εδώ αγωνιστές, ελάτε εδώ. Οπλαρχηγοί, γιατί σηκώσατε την επανάσταση? Για να τρώμε καλύτερα? Θα διερήκνυαν τα ηματιά τους. Το είπαν. Είναι γραμμένα αυτά που είπαν. Οι οπλαρχηγοί το είπαν. Τι είπε
Τι είπε κάποτε στην Αθήνα σε ένα γυμνάσιο, στο πρώτο γυμνάσιο των Αθηνών, ο Κολοκοτρώνης. Ακούστε, παιδιά μου, για του Χριστού την πίστη πρώτα και την ελευθερία της πατρίδας μας μετά αγωνιστήκαμε. Δεν είπε πουθενά τίποτα για να τρώμε καλύτερα. Πουθενά δεν το είπε αυτό. Εκείνο δε το λαϊκό, καλύτερα 40 χρόνια, καλύτερα ελεύθερος, καλύτερα μια, πώς το λέγει, ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι θα πει αυτή η ελεύθερη ζωή μιας ώρας. Εκείνος ο οποίος έχει κριτήριο και ιδανικό τα στομάκια και τα έντερα, δεν πεθαίνει. Και αν πεθαίνει, είναι αντιφατικός. Γιατί επιτέλους, αφού το ιδανικό μου είναι το στομάχι, γιατί να πεθάνω. Αλλά εάν πεθαίνω, είναι αντιφατικός. Και πραγματικά είναι αντιφατικός εκείνος που πεθαίνει. Θα πρέπει με κάθε θυσία να διατηρήσει τη ζωή του για να κρατήσει και το ιδανικό του, να γεμίσει το στομάχι του. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητοί μου, θλιβερή. Αλλά μην νομίσετε, ο Θεός επιτρέπει να υπηγίνουν και να λέγονται αυτά, γιατί είπα, να γίνουν και θα γίνουν, όχι μόνο θα λέγονται και θα γίνονται πράγματα, διότι δεν κάναμε καλή χρήση της ελευθερίας μας ως ελεύθεροι όντες, γι' αυτό τώρα αρχίσαμε να υποδουλωνόμεθα. Καταρχάς να κατεβαίνουν, να φεύγουν, να ξυλώνονται τα ιδανικά μας, και ύστερα θα επέλθει και η δούλωση και των σωμάτων. Ναι, είναι δυστύχημα. Πρέπει ήδη να αρχίσουμε να κλαίμε και να οδυρώμεθα για την πατρίδα μας, για το κατάντημά της, για μας τους Έλληνες, τους νεοέλληνες, που κακομεταχειριστήκαμε τόσο πολύ την υπόθεση της ελευθερίας μας. Οι αγωνιστές του 21 θα μας έδερναν ανελέητα αν έβλεπαν ότι οι επίγονοί των φτάνουν να δουλώνονται πια σήμερα με άλλο τρόπο, να χάνουν τα ιδανικά τους. Αν έμεινε το ελληνικό έθνος ελληνικό έθνος, είναι γιατί κράτησε τη γλώσσα του, γιατί κράτησε τη θρησκεία του και κράτησε τα ιδανικά του. Και αφού τα κράτησε αυτά, ή το εν υπνώση 400 χρόνια, και έχοντας αυτό τον πλούτο, ξεσηκώθηκε για την ελευθερία του. Όταν λοιπόν αυτά τώρα φύγουν, δεν θα έχουμε πια κριτήρια για να ξαναελευθερωθούμε. Θα τα έχουμε χάσει διαφαντός. Και φοβούμε, παρότι η έννοια της πατρίδος είναι ένα ιδανικό, και βέβαια ο κόσμος και η ιστορία θα τελειώσει και θα ήταν μια αληθινή ευλογία από το Θεό να μείνει η πατρίδα μας μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, φοβούμε ο Θεός να μην το δώσει, ότι η πατρίδα μας θα τελειώσει πολύ πριν τελειώσει η ιστορία. Όπως πολλοί άλλοι λαοί υπήρξαν και δεν υπάρχουν πια, γιατί πια τα ιδανικά της έχουν πεθάνει. Ήθε ο Θεός να μας ελεήσει, να ανανύψουμε, γιατί πάντα υπάρχει ένα λίμα, και αυτό το λίμα να επαναστατήσει εναντίον αυτής της καταστάσεως και να πει, όχι Κύριοι, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Εμείς πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύουμε στην πατρίδα μας, θέλουμε την αληθινή μας ελευθερία, ελευθερία του πνεύματός μας, κυρίως και πρωτίστως. Και όλα τα άλλα έχονται. Δεν έχει σημασία αν το στομάχι μου είναι έτσι ή έτσι. Και αν το θέλετε, τι είναι τα μεγάλα στομάχια και τα χορτάτα στομάχια. Να τι είναι. Σήμερα όλοι έχουν χορτάτο στομάχι. Πού φτάσαμε, αγαπητοί μου. Φτάσαμε στην άρνηση αυτών των μεγάλων. Το είχε πει και ο Θεός για τον Ισραήλ. Ο λαός μου λέει, πλάτινε, πάθινε, έφαγε, ήπιε και κλώτσισε. Αυτή είναι η ψυχολογία των χορτάτων στομαχιών. Αλλά ευτύχημα, δυστύχημα, διαλέγετε και παίρνετε. Όταν ξεπουλήσουμε τα ιδανικά μας, τότε να είστε σίγουροι και να το θυμόσαστε. Τότε και τα στομάχια μας θα είναι άδεια. Είναι η μοίρα των πραγμάτων τέτοια, δηλαδή η καταδίκη των πραγμάτων. Και τα στομάχια μας τότε θα είναι άδεια. Γιατί αυτός που αγωνίζεται για στομάχι γεμάτο, στο τέλος μένει άδειο. Άδεια η ψυχή, άδεια η καρδιά, άδειο και το στομάχι. Είναι η τιμωρία του. Ήθε ο Θεός να μας ελεήσει.